Γεια σου, Ενσόμια. Η Huawei παρουσίασε χθες στη Γερμανία το νέο της κορυφαίο smartphone για το 2016. Είναι το Mate 9, το κορυφαίο βέβαια μοντέλο της σειράς Mate, η οποία έρχεται με συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα μοντέλα της σειράς από άλλες προτάσεις εταιρείας που βλέπουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Θα ρίξουμε μια πρώτη γρήγορη επαφή με τη συσκευή και βέβαια η πλήρης παρουσίαση έρχεται σε λίγες ημέρες στο Insomnia. Το Mate 9 έρχεται βέβαια με κορυφαία ποιότητα κατασκευής, μεταλλική τη βλέπουμε εδώ πέρα, με πάχος 7,9 χιλιοστά. Πολύ όμορφη συσκευή σίγουρα, ενώ και στην πίσω πλευρά βλέπουμε εδώ ελαφρές καμπύλες αριστερά και δεξιά, το Arc Design δηλαδή, για καλύτερο κράτημα με το ένα χέρι, κάτι που είναι αναγκαίο στην προκειμένη περίπτωση, αφού η οθόνη όπως κάθε μοντέλο Mate έτσι και εδώ έχετε με πολύ μεγάλες διαστάσεις, 5,9 ίντσων οθόνη. Βέβαια έχουμε δει και μικρότερες οθόνες να είναι πολύ πιο δύσκολες συσκευές στο κράτημα. Στην περίπτωση αυτή η Huawei έχει κάνει αυτό το γνωστό κόλπο με τα ελάχιστα περιθώρια δεξιά και αριστερά της οθόνης και μικρά bezel πάνω και κάτω, που βοηθάνε βέβαια μαζί με το πάχος συσκευής στο καλύτερο κράτημα της συσκευής με το ένα χέρι. Δείτε την εδώ σε σύγκριση με ένα Galaxy S7 Edge. Οι διαφορές δεν είναι μεγάλες, αν και μιλάμε για πολύ μεγαλύτερη οθόνη στις 5,9 ίντσες. Τα χρώματα είναι πολύ καλά, ενώ η ανάλυση παραμένει στην Full HD. Η Huawei δεν πηγαίνει στην 2K ανάλυση για μια τόσο μεγάλη οθόνη, αν και δεν υπάρχει, θα έλεγα, λόγος, δεν υπάρχει πιξέλιασμα. Βέβαια, ο λόγος για την Huawei είναι ξεκάθαρος, είναι ένα από τα ακόμα τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στη σειρά Mate, είναι πολύ μεγάλη αυτονομία της συσκευής με βάση την μπαταρία των 4.000 mAh στο εσωτερικό. Η Huawei αναφέρει ότι θα περιμένουμε 2 μέρες αυτονομίας με πλήρη χρήση της συσκευής. Δεν έχουμε προλάβει ακόμα να δούμε αν ισχύει αυτός ο ισχυρισμός της Huawei. Πάντως, μια πρώτη εντύπωση θα πω ότι επειδή έχω χειριστεί αρκετά τη συσκευή, η στάθμη της μπαταρίας πέφτει με πολύ αργούς ρυθμούς, κάτι που πιστεύω τελικά θα επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό της Huawei. Πάντα στο Mate 9 υπάρχει και η USB Type-C θύρα, μέσω της οποίας μπορούμε να φορτίσουμε γρήγορα την μπαταρία. Από το 0 στο 58% η Huawei αναφέρει ότι αυτό μπορεί να γίνει με μόλις 30 λεπτά φόρτισης. Εσωτερικά υπάρχει βέβαια το κορυφαίο chipset της Huawei, είναι το Kirin 960 με οκταπύρινο επεξεργαστή, 4GB μνήμη και 64GB αποθηκευτικού χώρου. Αν ισχύουν πάλι οι ισχυρισμοί της Huawei, μιλάμε για το πιο γρήγορο chipset αυτή τη στιγμή σε Android smartphone, αφού ξεπερνά σε επιδόσεις ακόμα και, και το Snapdragon 821 chipset της Qualcomm που μόλις κυκλοφόρησε. Τρέχει το Android 7 Nougat, την τελευταία έκδοση του Android, και υπάρχει το καινούριο γραφικό περιβάλλον, καινούργια έκδοση του MIUI, του γραφικού περιβάλλοντος της Huawei, στην πέμπτη του έκδοση, η οποία είναι πολύ καλύτερη σίγουρα από τις προηγούμενες εκδόσεις. Ευτυχώς η Huawei, όπως ανέφερε, έχει ακούσει τα παράπονα των χρηστών και τα δικά μας φαντάζομαι, γιατί σίγουρα πάντα το γραφικό περιβάλλον που χρησιμοποιεί η Huawei δεν ήταν τα δυνατά χαρακτηριστικά των συσκευών της. Θα πω ένα, το σημαντικότερο που για μένα είναι ότι βλέπετε εδώ ένα κουτάκι στο οποίο υπήρχε πάντα μέσα το εικονίδιο, έχει εξαφανιστεί και βλέπουμε μόνο το εικονίδιο, κάτι που κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στα εικονίδια και στην εμφάνιση γενικά του περιβάλλοντος καθ' όλη τη διάρκεια που το χειριζόμαστε. Εδώ είναι οι γρήγορες ρυθμίσεις. Ενώ να πω ότι με βάση και τις επιδόσεις και μία πρώτη μεγάλη εντύπωση που μου έχει δημιουργηθεί είναι το πόσο γρήγορη είναι η συσκευή. Τα πάντα ανοίγουν πάρα πολύ γρήγορα. Σίγουρα η πιο γρήγορη συσκευή Android που έχω δοκιμάσει ποτέ, όλα ανοίγουν κατευθείαν. Όπως ανέφερε μάλιστα και η Huawei στην παρουσίαση, ένα σύστημα που χρησιμοποιεί εσωτερικά εγγυάται ότι αυτό θα ισχύει και για μακροχρόνια χρήση του κινητού, ακόμα και μετά από 18 μήνες, ότι δεν θα δούμε κάποια αργοπορία. Ένα άλλο πολύ όμορφο θέαμα θα δείτε εδώ, είναι ότι βλέπουμε στη Σαντορίνη στο background, υπάρχουν διάφορα θέματα εδώ και ένα από τα οποία είναι το Aegean Sea. Είδαμε βέβαια και την Σαντορίνη να παίζει καθαρά στην παρουσίαση την πλήρη που έκανε η Huawei της συσκευής.
Να πούμε βέβαια ότι ένα άλλο μεγάλο χαρακτηριστικό της συσκευής είναι η διπλή κάμερα στο πίσω μέρος. Αυτή είναι η δεύτερη γενιά, το διπλό σύστημα φακών που έχει η Huawei κατασκευάσει μαζί με την Leica, το οποίο έχετε με laser autofocus εδώ και αποτελείται από δύο αισθητήρες. Ο ένας είναι ασπρόμαυρος στα 20 MP και ο δεύτερος είναι ο έχρωμος στα 12 MP. Όταν χρησιμοποιούνται και οι δύο ταυτόχρονα, μπορούμε να περιμένουμε σύμφωνα με την Huawei πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια στις φωτογραφίες μας από ό,τι βλέπαμε στο P9. Βασικά 50% μεγαλύτερη λεπτομέρεια, ενώ και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Παράλληλα, υποστηρίζεται το Hybrid Autofocus, υπάρχει ένα τετραπλό σύστημα focus, εδώ ο αισθητήρας laser autofocus. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε στην αναλυτική παρουσίαση. Να πω πάντως εδώ διάφορα πράγματα που μου άρεσαν. Εδώ οι προ-ρυθμίσεις τις φέρνουμε με αυτόν τον τρόπο στο προσκήνιο, ενώ υποστηρίζεται οπτικός σταθεροποιητής και κάτι που σίγουρα περιμέναμε αρκετοί θαυμαστές των Huawei συσκευών, στην εγγραφή βίντεο πλέον μπορούμε να κάνουμε εγγραφή βίντεο στην Ultra HD ανάλυση, κάτι που αποτελούσε μέχρι σήμερα όνειρο θεμινής δεικτός για τα Huawei μοντέλα. Περιμένουμε σίγουρα κορυφαίες φωτογραφίες από αυτό το διπλό σύστημα φακών που βλέπουμε στο Mate 9. Θα ανεβάσουμε και μερικές φωτογραφίες εδώ στην πρώτη παρουσίαση της συσκευής, όμως γενικά ο καιρός σήμερα δεν μας βοηθάει. Κάτω ακριβώς από την κάμερα υπάρχει ο αισθητήρας γνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων, πάρα πολύ καλός όπως πάντα, πιστεύω προσωπικά είναι ο καλύτερος από όλα τα smartphones. Άμεση εδώ βλέπετε αναγνώριση, ξεκλειώνει αμέσως η συσκευή, ενώ προσέχεις και διάφορα άλλα κόλπα, όπως εδώ να φέρουμε τα notifications κάτω χωρίς να χρησιμοποιήσουμε το δεύτερο μας χέρι, ενώ και στις φωτογραφίες μπορούμε να κάνουμε με αυτή την κίνηση scrolling αριστερά και δεξιά. Για την κατασκευή της συσκευής θα πούμε ότι δεν υπάρχει αδιάβροχη υποστήριξη. Θα κυκλοφορήσει, όπως έχουμε ενημερωθεί, περίπου στο τέλος του Δεκεμβρίου. Η τιμή που έχει ανακοινωθεί είναι στα 699 ευρώ. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει επιβεβαιωθεί άμα αυτή θα είναι και η τιμή που θα το δούμε στην Ελλάδα. Και σίγουρα έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να εξετάσουμε για το νέο κορυφαίο μοντέλο της Huawei για το 2016, το Mate 9.